back on all the lows and all the highs. Χρήστος λοιπόν Φερετίνος, Κολέτη 17, λίγο παραπάνω από το δημοτικό του που ήταν στην Κολέτη. Μετά Αραχώβη στο 5ο γυμνάσιο, Στέκη η Μαρονίτα, το διπλό. Και στα πρώτα μας βήματα, νομίζω τα ρεμπετάδικα. Το Κάμουρας, το Φραγκοσυριανή. Όλα αυτά είναι ένας πρόλογος για τον Χρήστο. Η μπάλα τους άρεσε. Αυτοί μαζευόντουσαν σε ένα πάρκινγκ στην Κολέτη, κόβανε και το δρόμο και πλακωνόντουσαν με τις ώρες στο ποδόσφαιρο. Από εκεί το έμπειρο μάτι των προπονητών του Αστέρα διάλεγε. Θα μπορούσε να τα ακολουθήσει επαγγελματικά το ποδόσφαιρο? Άμα τα αγάπαγε, άμα το γούσταρε και άμα δεν κομμέντιζε πάρα πολύ τον καιρό εκείνο και άμα δεν ήταν αραχτήξ κάτω στη Μαρονίτα τον καιρό εκείνο, θα μπορούσε να πει καλή μπάλα. Τι θέση έπαιζε? Στο κέντρο έπαιζε. Στην εξέλιξη βγήκε και μπροστά, αλλά κατά βάση έβλεπε γήπεδο. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε ότι κρατάει στο χαρακτήρα του από τότε? Το αμέρι μου. Κάποτε ρωτήσαν τη μεγάλη Γαβριέλα ποιοι είναι οι καλύτεροι αράστες, οι ψηλοί, οι κοντοί, οι χοντροί, οι προνομιούχοι. Και γυρνάει και τους λέει, η αμέρι μου εγώ. Πολύ, πολύ σε γουστάρω. Νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα. Ναι. Είναι πραγματικά ένας αθεράπευτα ρομαντικός, ιδεολόγος, παθιασμένος άνθρωπος, σταθερός αυτό που κάνει, Αστέρας Εξαρχείων. Είναι αληθινή ιστορία για τα Εξάρχεια ο Ανδρέας Μαζαράκης, εξαιρετικός πραγματικά, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να τον βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια με τον Αστέρα Εξαρχείων, γιατί τα δίνει όλα. Ανεβαίνει σχεσία. Ο Αστέρας ανεβαίνει και είναι ένα τελείως ξεχωριστό σωματείο. Δεν έχει σχέση με όλα τα άλλα σωματεία. Χριστό, σε είδα που άλλαξε το ύφος σου όταν τον είδες. Ναι, γιατί ήταν όλες οι αναμνήσεις εκείνες της περίοδου που είναι φοβερές, πραγματικά. Να σε πάω και στο πιο...